Το πρωθυπουργικό του κουστούμι προβάρει ξανά ο Ντόναλντ Τούσκ στην Πολωνία. Ο πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που είχε χρηματίσει πρωθυπουργός από το 2007 μέχρι το 2014, αναμένεται ως επικεφαλής της Συμμαχίας Πολιτών να μπει σε συνομιλίες συγκυβέρνησης με τον Κεντρό, Τρίτο Δρόμο και τη Νέα Αριστερά. Το κυβερνών συντηρητικό νόμος και δικαιοσύνη συγκέντρωσε μεν 35%, ωστόσο δεν διαθέτει την απαραίτητη πλειοψηφία για να σχηματίσει κυβέρνηση. Η πρώτη ευκαιρία θα δοθεί στο νόμος και δικαιοσύνη. Έπειτα η πλειοψηφία στη Βουλή θα προτείνει και θα εκλέξει μια νέα κυβέρνηση που δεν θα προέρχεται από αυτό. Έπειτα ο πρόεδρος θα πρέπει να την επικυρώσει και αν δεν γίνει αυτό, τότε έρχεται το τρίτο βήμα που θα επιβεβαιώσει ότι το νόμος και δικαιοσύνη είναι εκτός εξουσίας. Αυτό αναμένεται να πάρει μήνες. Η προσέλευση άγγιξε το 75%, ποσοστό ρεκόρ που ξεπερνά και το 63% των εκλογών του 1989 που έθεσαν σε κίνηση τα νήματα για την κατάρρευση του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Μπλοκ.